κι άλλο ανάγλυφο. Το τελευταίο συστατικό που χρειαζόμαστε. Η συνάντηση του Γιάρη και του Σόμπρ. Α, ναι. Οπότε οι δυο τους συμφώνησαν να ταξιδέψουν μαζί. Για να έχουν και παρέα. Σωστά. Ο δεσμός τους με τον καιρό έγινε ισχυρότερος και τα γεύματα που μαγείρευαν μαζί έγιναν θρυλικά. Λέγεται ότι όποιος έτρωγε μαζί τους μπορούσε να αντέξει για εβδομάδες. Αυτό ήταν το τελευταίο συστατικό. Μπορούμε να τα πάμε στο καζάνι στο Midgard. Δηλαδή, το νέο δώρο του πατέρα κατασκευάστηκε από ένα δαχτυλίδι. Ναι, τον Ντρόπνιρ. Το σφυριλάτησαν οι αδερφοί Χούλντρα ως δώρο στον Όντι. Πώς λειτουργεί? Πού και πού τον Ντρόπνιρ δημιουργεί πανομοιότυπα αντίτυπα του εαυτού του. Οι Χούλντρα προφανώς σκέφτηκαν ότι αν ένα χρυσό δαχτυλίδι θεωρείται πολύτιμο δώρο, τότε μια απεριόριστη ποσότητα δαχτυλιδιών θα κερδίσει για πάντα την εύνοια του Όντιν. Αλλά δεν έγινε αυτό. Ούτε κατά διάνοια. Συνέχισε την ιστορία. Ευχαρίστως. Λέγεται ότι ο Γιάρη και ο Σόμρ φιλήθηκαν για πρώτη φορά στις πεδιάδες του Γιότουνχάιμ. Όντως. Και πώς έφτασαν εκεί? Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι έκαναν μαζί αμέτρητα ταξίδια. Κάθε μέρος πιο όμορφο από το προηγούμενο. Στην πορεία όμως ανακάλυψαν ότι ο προορισμός ήταν λιγότερο σημαντικός από το να ταξιδεύουν μαζί. Και εκείνο το απροσδιόριστο πράγμα? Η πατρίδα. Και ο Γιάρη και ο Σόμρ τη βρήκαν ο ένας τον άλλον. Πάμε πάλι στον κρατήρα. Έχουμε αφήσει κάποια πράγματα μισοτελειωμένα. Οι πολεμιστές Σέιδερ στοιχιώνουν ακόμα τον κρατήρα. Ας τους βοηθήσουμε να αναπαυτούν. Υπήρχε και κάτι ακόμα. Υποπτεύομαι πως υπάρχουν και άλλα πνεύματα που είδαν τη σύγκρουση που κατέστρεψε το σπίτι τους. Κανένα πρόβλημα. Άρα, Μιμήρ,
Πώς κατάφεραν τότε να πιάσουν τον Γκάρμουντ? Αυτό ήταν κατόρθωμα του Τιρ. Έκανε το θηρίο να τον ακολουθήσει σε κάποιο ασφαλές μέρος και συνέχισε να τον απασχολεί, δίνοντάς του να μασίσει το χέρι του. Όταν του φόρεσαν τις αλυσίδες και άνοιξαν την πύλη για το Χέλχαϊμ, ο Γκάρμ έκοψε το χέρι του Τιρ για εκδίκηση. Μα δεν του λείπει κανένα χέρι του Τιρ. Ξαναφύτρωσε κάποια στιγμή. Μην ξεχνάς ότι είναι πολυμήχανος Θεός. Νομίζω ότι μπορούμε να δέσουμε σε εκείνη την παραλία. Εκεί πάνω, επέστρεψε. Θα βρούμε τρόπο να πάμε πάνω. Πίσω σου, προσοχή! Από εδώ. Πάμε πάλι. Προχωράμε μπροστά. Άουκα! Άλλος Ντρόκαρ! Στα αριστερά! Ωραία, προχωρήσαμε μπροστά. Τι κάνουμε τώρα? Τελευταίος! Ορίστε η κλεψίδρα σου. Σας ευχαριστώ. Τώρα μπορώ να φύγω για το Fort Valor. Μια ερώτηση πρώτα, αδερφέ. Είπες ότι ήθελες να ζήσεις σε τούτη την κοιλάδα. Γιατί δεν το έκανες? Θυμάμαι. Αυτή η κοιλάδα ήταν στα πρόθυρα της καταστροφής όταν τη βρήκα. Μήπως ένας κρατήρας όπως αυτός εδώ? Όχι. Αλλά η πόλη ήταν ερείπια. Σπασμένα γυαλιά. Τσακισμένα κτίρια. Κανένας δεν μπορούσε να ζήσει εκεί. Είδες τι προκάλεσε την καταστροφή? Ναι. Θυμάμαι τώρα. Τη μέρα που καταστράφηκε η κοιλάδα, ο Θόρ τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά στην πόλη με το σφυρί του. Όλοι ήταν τρομοκρατημένοι. Τότε, μια ξανθιά πολεμίστρια του έφραξε το δρόμο και μονομάχησαν. Μια πολύ γενναία γυναίκα. Αυτή η ξανθιά γυναίκα πρέπει να ήταν η Φέη, αδερφέ. Ναι, η μαμά τα έβαλε με το Θόρ. Δεν ξέρω αν ήταν η γενναιότητα ή λεονταρισμός. Ελάχιστοι είναι αυτοί που τα έβαλαν με τον Θόρ και έζησαν. Η Φέη ποτέ δεν μου είπε πώς το πολέμησε. Όλοι έχουν τα μυστικά τους. Δεν ξέρουμε αν ήταν σίγουρα η Φέη. Σωστά. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να μάθουμε, αδερφέ.
ήρθε ο Θράκος. Ετοιμάσου. Έρχεται! Τρόκαρ, αριστερά! Κατευθεία σου! Άουτα! Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όσο είναι στην κολόνα. Ρόκαρ, αριστερά! Έπρεπε να το περιμένουμε αυτό. Ωραία. Τελειώσαμε με αυτόν. Έχουμε αρκετή δουλειά μέχρι να αδειάσει ο κρατήρας. Δεν πρέπει να έχουν μείνει πολλοί δράκοι ακόμα. Τι περιμένουμε τότε? Χαίρομαι που στέλνουμε τα κοράκια στον Νίφλχαϊμ. Μιμήρ, αν γνώριζα ένα άτομο που μου άρεσε πολύ, πώς θα ήξερα ότι του αρέσω κι εγώ? Υπάρχει κάποια... Όχι. Από περιέργεια ρωτάω. Άλλωστε, δεν έχει σημασία. Είναι... Ξέχασε το.
Ymir, αν δεν είχα βάλει κατά λάθος την ψυχή του Φένριρ στο μαχαίρι, θα πήγαινε στο φως του Άλφχαϊμ μετά το θάνατό του. Σωστά? Ναι. Αν ήταν θεός ή άνθρωπος που πέθανε στη μάχη, μια βαλκυρία θα τον πήγαινε στη Βαλχάλα ή στο Φόλκβανγκρ. Αν ήταν άνθρωπος ή θεός που πέθανε εκτός μάχης, θα κατέληγε στο Χέλχαϊμ. Αλλά ο Φένριρ ήταν λύκος. Οπότε η ψυχή του θα πάει στο Άλφχαϊμ μαζί με τις άλλες ψυχές. Όπως της μητέρας. Ναι. Όπως της μητέρας σου. Το τσεκούρι σου χρειάζεται πηγόντως επιδιώκηση. Δώσ' το σε μένα. Να πάρει. Σίγουρα προσφέρουν πολύ οδυνηρό θάνατο. Δεν είμαι άξιος να βελτιώσω τη δουλειά της κυράς, αλλά... δώσει πόνο. Θα τους κάνει μεγάλη ζημιά. Μήπως το παιδί σου θέλει κάτι. Θα το χρησιμοποιήσω σωστά. Τι ακριβώς ψάχνετε? Ας φτιάξουμε κάτι λοιπόν. Κάθετε καλά. Για να μείνουν όλα τα μέλη σου στη θέση τους. Τι λες τώρα, πόσο καλός είμαι. Ούτε γρατζουνιά δεν παθαίνεις με αυτό. Ούτε γρατζουνιά δεν παθαίνεις με αυτό. Χρειάζεστε κάτι ιδιαίτερο? Κάτι για το παιδί. Ξέρεις τι θέλεις. Θα την κάνεις ή είσαι για πιτσι-πιτσι.
Αγάπη. Ποιος ήρθε? Το ένιγμα. Τι είναι αυτό που μεγαλώνει όσο του αφαιρείς? Η αγάπη. Σε τι σκατά σχέσεις είχες μπλέξει στη ζωή σου, Μιμήρ? Δεν βγάζει κανένα νόημα. Συμφωνώ. Για όνομα. Δεν θα μου κάνατε εσείς οι δύο μπούφοι μάθημα για τη φύση της αγάπης? Ακούω. Μεγαλώνει όσο του αφαιρείς. Μικρέ, όταν είπες ότι σου αρέσει κάποια, εννοούσες την Θρουτ? Τη Θρουτ? Όχι. Θέλω να πω, δεν εννοούσα κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Άλλωστε, η Θρουτ αρέσει στον Σκιόλντερ. Αλλά εκείνη ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα γίνει Βαλκυρία. Είναι προσιλωμένη στον στόχο της. Εντάξει, μικρέ, κατάλαβα. Αλλά να ξέρεις, αν θελήσεις κάποτε να ξανασυζητήσουμε κάτι... Ξέρω. Καλά είμαι. Μην ανησυχείς. Alta!
Μιμήρ, μπορείς να μου φωνάξεις, αν θέλεις. Πού έφυγα. Και τι θα κέρδιζα με αυτό. Μπορεί να ένιωθες καλύτερα. Μπα, δεν με εμπιστεύτηκες αρκετά για να μου εκμυστηρευτείς τις ανησυχίες σου. Αυτή η πληγή δεν κλείνει το σεφ. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ φταίω. Πολύ ενδιαφέρουσα μυρωδιά. Σάλιο. Παρακαλώ. Είναι τα σάλια νοστηρευτή. Και λάμπουν. Ατρέα. Ας ακολουθήσουμε το σάλιο που λάμπει. Να βρούμε τον Τρέκι. Ωραία. Ω, εύκολο είναι αυτό. Άουκα. Αν κρίνω από τα λαμπερά σάλια, μάλλον βρήκαμε τα ίχνη του. Εκεί φωλιάζει το πλάσμα. Δεν περνάμε από εδώ. Πρέπει να κάνουμε το γύρο κάπως. Μιμήρ, όταν ήμουν στο Άσγαρντ, είδα τον Όντι να κάνει κάτι στους νέους Έινχεριαρ. Ήταν σαν να μην είχαν τα λογικά τους μέχρι που έκανε ένα ξόρκι που τους έδωσε ξανά την ταυτότητά τους. Α, ναι. Έτσι έκανε πάντα. Ακόμα και όταν ήταν περιορισμένοι στην Βαλχάλα. Νομίζω ότι τους επιστρέφει τις αναμνήσεις τους, γιατί έτσι αισθάνεται ότι κλέβει τον θάνατο. Επίσης, το θεωρώ πολύ πιθανό ότι με το ίδιο ξόρκι τους μαγεύει, ώστε να του είναι αφοσιωμένη η αιώνια. Πρόσεχε, αδερφέ. Αν κατεβούμε εκεί κάτω, πάμε γυρεύοντας για μάχη. Το Ντρέκι δεν θα μας αφήσει να περάσουμε έτσι. Έτοιμοι. Πολεμήσαμε βαλκυρίες. Πόσο δύσκολο θα είναι ένα Ντρέκι. Κοίτα! Η αλήθεια είναι ότι μου λείπουν οι δράκοι του Midgard. Τα ζώα. Τα ακούω να μιλάνε. Λένε ότι ήταν ο τελευταίος δράκος. Τα κατάφερες. Τα καταφέραμε. Όντως, έτσι είναι. Ζω και θα ξαναπιώ. Ναι, στο Folkvanger τουλάχιστον. Τώρα μπορώ να δω το φίλο μου. Και να επανορθώσω. Μας χρωστάς μια ιστορία πρώτα. Μια μάχη που όμοια της δεν είχα ξαναδεί. Θυμάμαι λεπίδες που άστρα φτάνε στον ήλιο. Τον Θόρ κράδαινε το σφυρί του. Αλλά εκείνο το τσεκούρι ήταν αντάξιό του. Αυτό το τσεκούρι το κρατούσε μια ξανθιά πολεμίστρια. Ναι, αυτό είναι.
Το χρησιμοποιούσε με υπέρμετρη ακρίβεια, με δύναμη. Ποτέ δεν υπήρξε όπλο αντάξιο του Μιόλνιρ. Όμως με εκείνο το τσεκούρι, με εκείνη την πολεμίστρια, ο Θόρ τα βρήκε πάρα πολύ σκούρα. Ώστε η Φέη πολέμησε με τον Θόρ στην Κοιλάδα. Δεν τον πολέμησε μόνο. Έτσι όπως τα λέει η μαμά, νικούσε τον Θόρ. Φαίνεται ότι υπήρχαν πολλά που δεν ήξερα για εκείνη και τώρα έφυγε. Ίσως, αλλά η ιστορία της εδώ δεν έχει τελειώσει. Μιμίρ, δεν θέλω να παρεξηγηθείς, αλλά ο Όντιν μου είπε κάποιες ιστορίες, όπως το πώς έχασε το μάτι του, όπου οι λεπτομέρειες ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που μου είπες εσύ. Σε εμπιστεύομαι φυσικά, αλλά δεν θα είχε λόγο να μου πει ψέματα. Ένα πράγμα να θυμάσαι για τους ψεύτες, μικρέ. Λένε ψέματα. Το κάνουν για τα πάντα. Δεν έχει σημασία αν είναι για κάτι σημαντικό ή ασήμαντο. Λένε ψέματα όταν ξέρουν ότι θα τους πιστέψουν, αλλά και όταν δεν το ξέρουν. Το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι είναι πάνω από την πραγματικότητα. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Σέιδερ, είναι λες και ο θάνατος τους αναποφύζει. Με ανατριχιάζει λίγο.
Σέιδρα, ετοιμάσου. Ναι, ήρθε η ώρα να τους διώξουμε από την κοιλάδα. Τώρα θα μπαίνουμε στον καταπλησμό των Ρέβεναντ. Ήταν η τελευταία Σέιδρα. Ωραία. Ίσως ησυχάσουν τώρα. Αν έχει κι άλλους, θα είμαστε έτοιμοι. Θρυλικά όπλα. Έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, πατέρα? Όχι. Είναι εργαλεία για συγκεκριμένες δουλειές. Η προτίμηση είναι ανούσια. Εμένα μ' αρέσει το τσεκούρι. Και εμένα μ' αρέσει το τσεκούρι. Πάμε μία βόλτα από το κορακόδεντρο. Πρόσεχε αυτόν που εκρήγνεται! Τι θέλεις, πνεύμα? Είχα μια περίγραμμη. Είχα ένα μήνυμα που έπρεπε να παραδώσω. Λέει και ο Θόρ, πρέπει να θυμηθώ. Το μήνυμα πρέπει να παραδοθεί. Ήταν σημαντικό. Ο διοικητής μου περιμένει απάντηση. Μάλλον περιμένει πολύ καιρό τότε. Πες μας, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάσαι? Ήμουν έξω χρονών με τους Σέισιρ και υπήρχαν κάτι κόκκινα δέντρα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να θυμηθώ και θα σας πω τι ξέρω για εκείνη τη μέρα. Ο Θόρ ήθελε να επιτεθεί στις δυνάμεις των Βάνιρ. Οι Βάνιρ πολεμούσαν σε αυτή την κοιλάδα του Σέισιρ. Ναι, ήταν μια μάχη που θα έχαναν αργότερα οι Βάνιρ. Όμως τι σχέση έχει ο παγωμένος κεραυνός με αυτή τη μάχη? Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να μάθουμε, αδερφέ. Συνεχίζουμε το ψάξιμο. Ωραία, τώρα μπορούμε να κουνήσουμε τον ήλιο και το φεγγάρι.
ξεκάθαρα την περγαμηνή σου πνεύμα. Είμαι ολοκληρωμένη ξανά. Τώρα μπορώ να παραδώσω το μήνυμά μου. Ο διοικητής σου έχει πεθάνει καιρό. Ναι, φυσικά. Ό,τι είναι στείλε τον Θόρ με καταλάβει την κοιλάδα. Αλλά είναι αργά πλέον, υποθέτω. Μην ανησυχείς, θα κανονίσουμε εμείς τους Aesir. Πες μας τώρα, τι ξέρεις για εκείνη τη μέρα. Μια μάχη, ο Θόρ και μια γυναίκα με κόκκινα μαλλιά. Ισοπαίδωσαν την πόλη, η οργή τους ήταν τρομακτική. Ο Θόρ, εξοργισμένος, δεν ξαφνιάζομαι. Όχι. Η πολεμίστρια ήταν έξαλλη και πολεμούσε με μανία. Ο Θόρ ήταν μυθισμένος, αδέξιος, αλλά εκείνη είχε μεθύσει από οργή. Ήταν εκτός ελέγχου. Έβλεπα την οργή σε κάθε χτύπημα του τσακουριού της. Η μάχη τους ισοπαίδωσε την περιοχή. Οι ιστορίες ήξερα για την οργή της Φέη, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Ό,τι μας ντροπιάζει, το κρύβουμε, αδερφέ μου. Η μαμά πρέπει να μισούσε τον Θόρ για όσα έκανε στους γίγαντες. Γι' αυτό ίσως έκανε ό,τι έκανε. Συμμετείχε στην καταστροφή της κοιλάδας. Αυτό απαιτεί περισσότερη οργή από όσο νόμιζα ότι διέθετε. Ίσως μοιάζατε περισσότερο με τη Φέη από όσο νόμιζες. Είχαμε και οι δύο τα μυστικά μας. Αλλά τέτοια οργή. Ποτέ μου δεν είδα τη Φέη έτσι. Ακόμα και οι πιο λαμπρές ψυχές κρύβουν μέσα το σκοτάδι, αδερφέ. Δεν σας είπα. Όταν ο Όντιν με ξαναγούσε στο βασίλειό του, τα κοράκια του μας πήγαν στο Σβάρταλφχάιμ και είδα ξανά τον Ντούρλιν. Προσπαθούσε πραγματικά να κάνει τη δουλειά του. Προσποιούμασταν ότι δεν ξέραμε ο ένας τον άλλον. Τουλάχιστον νομίζω ότι προσποιούνταν. Όπως και να έχει, φάνηκε πως ο Όντιν δεν ήξερε ότι ο Ντούρλιν μας βοήθησε να βρούμε τον Τυρ. Άλλη μια βλαβερή μόλυνση που αφαιρέσαμε από αυτή τη γη, ε? Έχεις μαζέψει μερικούς κρυστάλλους. Γιατί δεν πάμε μια βόλτα από τη λίμνη? Λάθος με ντρόκα. Το βλέπω. Άουτα! Σταμάτητος κράτε! Θα περάσεις! Είναι φίγορο! Έτσι την έλεγαν. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν ο Θεός που την εξόργησε. Δεν έχει σημασία. Έτσι λες. Αν της έχει απομείνει μόνο η οργή, οι λόγοι της δεν έχουν σημασία. Μέρος έχει δει καλύτερες μέρες. Τι, μόνο για να χαζέψεις ήρθες?
Άουτα! Σε ευχαριστώ που το κράτησες. Μιμήρ, είπες ότι οι ψυχές έχουν 4 μέρη. Δηλαδή μπορείς να χάσεις ένα μέρος της ψυχής σου, αλλά όχι όλοι. Ναι. Μορφή, νους, σκοπός και τύχη. Αν χάσεις ένα από αυτά, θα υποφέρει όλη η ύπαρξή σου. Αλλά και πάλι, πολλές φορές η τύχη είναι αρκετή. Ρώτα τον πατέρα σου. Η επιτυχία μου δεν είναι προϊόν τύχης. Α, η εποδός του αιώνια τυχερού. Φύλακα των κοράκων. Πολύ θέλω να βοηθήσω, αδερφέ, αλλά δεν έχω ιδέα που να ψάξουμε. Δεν ξέρω καν αν είναι ζωντανή. Πρέπει να τη βρούμε. Αφεντικό, θέλει τα υπόλοιπα Λίγκουερν, φιλαράκι. Τα ελάφια επέστρεψαν και η ισορροπία επανήλθε στα βασίλεια, ως επί το πλείστον. Τα ελάφια σου επέστρεψαν. Ένα βήμα πιο κοντά στην τελειότητα. Τέλεια! Τα 9 βασίλεια δεν κινδυνεύουν από κυπουρικά ατυχήματα. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Ίσως σε ικανοποιήσει αυτό. Ο Αλαζόνας νομίζει ότι γλίτωσε την τιμωρία επειδή διόρθωσε στην κάφα του. Κάνει μεγάλο λάθος, φυσικά. Θα τον κάνω να το μετανιώσει.
Μόλις βρω ένα τρόπο να τιμωρήσω έναν αρκισιστή που δεν καταλαβαίνει τίποτα από ψυχολογικό πόλεμο. Λοιπόν, τι άλλα νέα, φίλοι? Θα ήθελα να μάθω ένα πράγμα. Προφανώς, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για εμένα. Σε καμία περίπτωση. Τι, γιατί όχι? Πώς τολμάτε να υποτιμάτε τα κατορθώματά μου? Ζητώ συγγνώμη για τον Αλαζόνα. Η έντασή του έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Και γιατί όχι? Εγώ φροντίζω το δέντρο του κόσμου. Εντελώς μόνος μου. Χωρίς εμένα τα βασίλεια θα σάπιζαν στα κλαδιά προτού προλάβεις να πεις αχαριστία. Έχει κάποιο δίκιο όμως. Δεν είναι απλή υπόθεση να φροντίζεις μόνος σου το δέντρο του κόσμου? Φυσικά και έχει δίκιο, αγαπητέ μου Μιμήρ. Αλλά να καφιέσαι και να επέρεσαι είναι τόσο κακόγουστο, δεν είναι? Μα ποιος άλλος θα το έκανε? Ποια ήταν η ερώτησή σου? Α, την ξέχασα εντελώς. Εξαιρετικά, τα λέμε την επόμενη φορά τότε. Καλύτερα να μην σπαταλήσω άλλον από το χρόνο σας. Τα ελάφια τρώνε από το δέντρο. Όπως είπε ο Ρατατόσκρ, ίσως όντως να προσπαθεί να φτιάξει μια οικογένεια. Μπράβο του. Να είναι τα βότανά σου. Είσαι η καλύτερη. Ανέκαθεν ήσουν η καλύτερη. Πείτε της ότι είναι η καλύτερη. Ω! Επιστρέψατε. Οι γενναίοι μας ήρωες. Θέλω να ακούσω τα πάντα. Ενώ όταν θα είστε έτοιμοι, δεν δίνω διαταγές εδώ, εντάξει? Ξεκουράσου, Ίγβη. Να σε πιάσουν τα βότανα. Με πιάνουν. Με πιάνουν πολύ καλά. Επειδή εσύ τα κάνεις όλα καλύτερα. Ανέκαθεν τα έκανες. Από τότε που ήμασταν παιδιά. Εγώ έβρισκα τρόπο να μπλέξω. Και εσύ πώς να τα διορθώσεις? Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Άκου, το ήξερες πως όταν ήμασταν νέοι, ηγούμασταν του Βάναχαϊμ, μαζί. Ήμασταν λίγο μεγαλύτεροι από εσένα. Εντάξει, αυτοί ηγούνταν. Εγώ το έκανα πιο διασκεδαστικό. Η ηγεσία, ειλικρινά, δεν είναι το μεγαλύτερο προσόν για την ακρίβεια. Αλήθεια, η ομάδα σου στο Βάναχαϊμ φαίνεται πολύ αφοσιωμένη. Να, μπορώ να εμπνεύσω τους άλλους, νομίζω. Τους κάνω να δουν τα πλεονεκτήματά τους, καταλαβαίνεις? Δεν ξέρω αν αυτό είναι ηγεσία, είναι πιο πολύ... Όπως μια μούσα. Στάσου, σαν τι πράγμα? Μούσα, μου είπε ο πατέρας μου για αυτές. Στην πατρίδα του ενέπνεαν τους καλλιτέχνες. Τι? Τέλειο. Δουλειά είναι αυτό. Μα γιατί δεν έχουμε και εμείς τέτοια? Πω, θα το έκανα σίγουρα αυτό. Ξέρεις, νομίζω πως ήταν όλες τους θεές. Μα έλα τώρα, είναι άδικο. Είναι άδικο. Θα είχα ταλέντο σε αυτό. Γιατί πράγμα μιλούσαμε? Ίγβη, ξεκουράσου. Εντάξει. Πρέπει. Σε παρακαλώ, απλώς σταμάτα να μιλάς. Εντάξει, συγγνώμη. Αλλά κάποιος πρέπει να μας ενημερώσει τι έγινε με τον Χάιμνταλ. Σωστά? Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Υπομονή. Τι να σου φτιάξω! Πείτε μου όταν είστε έτοιμοι!